Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ματσαράκι, όπου σήμερα Αριστεός και Ουγκάνα Pacers έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του κύπελου. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας με το Τζάπολ να βγάζει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Οι Ουγκάνα Pacers να βρίσκονται στην επίθεση. Ο Σχέτας στον Γεωργίου. Δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι στο μάτς, θα έρθει όμως στην συνέχεια με την δεύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων. Ο Ανδριώτης, να ξεσπάνησε το σκορ, θα έρθει και η απάντηση για το 2-2 από τον Αριστεό. Πήγε η άμυνα του Αριστεού στην επίθεση τώρα τη σημερινή γηπεδούχη με τον Δημητράτο. Φιλιππόπουλος αφήνει έξω. Δημητράτος θα εκτελέσει για τρεις και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 5-2. Πιέσει ψηλά τώρα από τον Τούντα Γεωργίου. Καταφέρνουν και παίρνουν έγκαιρα το κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Γεωργίου, μπαλά στα αριστερά. Ο Σχέτας με το δεξί, θα πετύχει το καλάθι για το 5-4. Κοιτάς. Δημητράτος, νέο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά. Ο Σχέτας παίζει μπροστά τον Γιαννόπουλο. Μόλις 6 παίκτες διαθέσιμοι στο σημερινό ματς για τους Ουγκάνα Pacers. Πρέπει να έχουν πολλές ανάσες έτσι σήμερα οι παίκτες των φιλοξενούμενων για να μπορέσουν να διαχειριστούν και τον τομέα κούραση που θα υπάρξει στο ματς. Γιαννόπουλος προσποιείται, αφήνει στον Μοσχέτα, ο οποίος μπήκε στο πάρκι έπειτα και την επαναφορά θα πάρει και το τρίποντο και θα το βάλει. 5-7. Και πάλι ο Μοσχέτας εκτελεί για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Γίνει πάνω το Γιαννόπουλος, τον πέρασε. Πήρε ξανά ο Γκίνι από τον Δημητράτο. Γυρίζει ωραία και θα τελειώσει τη φάση για το 7-7. Όλα έγινε τώρα από τον Τούντα. Παλάσκας. Σου διαδιοκόντους άστοχο. Γιαννόπουλος. Μοσχέτας θα εκτελέσει ξανά. Άστοχα αυτή την φορά Γεωργίου. Ανανεώνει και πάλι για τους Ουγκάνα Pacers. Και θα κάνει και το φάουλ στον Τούντα. Ο Σχέτας θα περάσει την πάσα στον Γιαννόπουλο, τον κράτησε και ο Τούντας, ο οποίος θα καθίσει τώρα στον πάγκο για να περάσει τη θέση του Τζίκος. Γιαννόπουλος στην επαναφορά ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει την πάσα για τον Γεωργίου. Γεωργίου κρατάει, πάει στην τρίπλα, αποφεύγει τον αντίπαλό του, φτιάχνει χώρο για τον εαυτό του και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 7-9. Ωραία, πέρασε προς τα μέσα ο Τζίγκος, βγήκε εκεί με φόρο ο Ανδριώτης, μήπως μπορείς και κάνει το κλέψιμο, αλλά τελικά ήρθε το καλάθι για το 9-9. Σχέτας, πέρασε για τον Γιαννόπουλο, με πλάτη εκείνος, κάνει την μπάλα από τα χέρια του και η κατοχή περνάει στα χέρια του Αριστεού.
Τζίκος. Και πάλι προς τα μέσα, αυτή τη φορά θα το χάσει. Γεωργίου παίρνει, θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Πιέζεται, αφήνει έξω στον Μοσχέτα, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχο το τρίποντο, Γιαννόπουλος παίρνει και πάλι ανάμεσα από τρεις. Προσπάθησε εκεί να πετύχει το καλάθι, δεν ήρθε κάτι όμως από τη συγκεκριμένη φάση. Ωραία, είπασε για τον Φιλιππόπουλο και εκείνος από κοντά δεν δυσκολεύεται να κάνει το 11-9. Και πάλι μπροστά ο Αριστέος τώρα. Παλάσκας στον Ανδριώτη, ο οποίος άφησε έξω Γεωργίου. Θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Μάχες εκεί για το rebound. Θα καταλήξει μπάλα και πάλι στους Guana Pacers. Και πάλι ο Γεωργίου, αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει. Πέφτει πάνω στον Παούρη και κερδίζει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Τέταρτο ομαδικό για τον Αριστέο. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Iguana Pacers. Ενώ ο Γεωργίου θα εκτελέσει εύστοχα την πρώτη βολή, 11-10. Μέσα και η δεύτερη. Ισοπαλία στο μάτς, 11-11. Μητράτος. Αλλά στα δεξιά στον Τζίγκο. Και πάλι Δημητράτος. Παούρης έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Γιαννόπουλο. Η μπάλα όμως πάει στην άλλη πλευρά. Βήμα πίσω, εκτέλεση για τρεις, τη λήξη του χρόνου. Αυτός όμως από τον Γκίνη. Ο Μένεγκας ζητάει time out. Γιαννόπουλος για δύο. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Μητράτος τώρα για τον Αριστέο. Τζίγκος βρήκε την πάσα στον αέρα. Ο Μητράτος ζητάει και παίρνει ξανά. Του κάνει το φάουλ. Ο Παλάσκας ακυρώνει το time out ο κότς Μένεγκας. Μητράτος και πάλι με 10 δευτερόλεπτο ο Αριστέος. Παούρης. Ο Στάρι δεν είναι καλό το τελείωμα, ούτε στην συνέχεια είναι καλή προσπάθεια του Γκίνη. Συνδυασμός τώρα για τους Pacers. Δεν μπορείς όμως και να φέρει το γρήγορο καλάθι για την ομάδα του. Κατοχή όμως παραμένει στους φιλοξενούμενους. 3-41 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιαννόπουλος από κοντά, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γκίνη. Ήρθε και 7ος παίχτης τελικά για τους Pacers. Με 7 διαθέσιμους παίχτες στο σημερινό μάτσι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη οχτάδα για τον Αριστεό. Έντεκα. 13 με τις δύο συμβολές του Γιαννόπουλου. Πάρω λίγο να έχουμε για το λάθος έπειτα από την πίεση του Γεωργίου στην επαναφορά της μπάλας. Συνέχεια με Δημητράτο. Ωραία κατεύθυνση ο Δημητράτος, πάει μέχρι μέσα μόνος του. Πήρε πάνω του την φάση για το 13-13. Γιαννόπουλος. Ο Σκέτας θα βρεθεί στο έδαφος, θα δώσει και πέσει νωρίτερα και ο Δημητράτος έπεσε πάνω του. Και κατέληξαν και οι δύο στο παρκέ. Το μάτι συνεχίζεται κανονικά, Φιλιππόπουλος. Έχει όρθιο το βλέμμα του για να τσεκάρει και το τι επιλογές έχει. Κόβει προς τα μέσα ο Δημητράτος, πέρασε η μπάλα σε εκείνον. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι λέει ο ρέφερι. Γεωργίου τώρα στην άλλη πλευρά. Κερδισμένο φάουλ για τους Pacers.
Κρατομήτρος και Παπαζαχαρίου τώρα στο μάτς για τους Pacers. Ενώ από την άλλη ο Περδικάρης θα της επαρκεί για τον Αριστείο, παίρνει την θέση του Γκίνη. Γεωργίου ευστόχη στην δεύτερη. 13-14. Λυπόπουλος. Βάλα στον Δημητράτο. 5 δευτερόλεπτα για τον Αριστείο. Δημητράτος θα πάρει πάνω από τη φάση. Κατεβάζει το χέρι ο Παλάσκας και του κάνει το φάουλ. Στην προσπάθεια για δύο πόντους, έτσι είναι βολές. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό των Iguana Pacers. Αριστείος, υπενθυμίζω ότι έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Αριστείος, ο οποίος ιτήθηκε στην πρεμιέρα του στο κύπελλο από τους Κουρκούτες με 68-62. Ενώ από την άλλη, οι Iguana Pacers έχουν παίξει 2 μάτς μέχρι στιγμής. Να καταφέρει να επικρατήσουν αρχικά του Κόμιτς Μάστορα με 38-41, ενώ στο επόμενο μάτς χάσανε από τους Κουρκούτες με 61-69. Τέσσερα τώρα το σκορ. Μία στις δύο βολές. Γεωργίου πάει προς τα μέσα, περνάει από τον Φιλιππόπουλο, αλλά δεν τελειώνει καλά το lay-up. Μοσχέτας πήρε. Το φάουλ έχει γίνει χαμηλά από τον Τζίκο. Ενώ έχουμε και time-out από την πλευρά του Αριστείου. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από την διακοπή. Για το time out του Αριστείου στο 14-14 το σκορ, 1-51. Ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ο Μοσχέτας θα στοχεί στην πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. 14-15. Δημητράτος. Παούλης θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 17-15. Τρίποντο τώρα από την πλευρά των Pacers, στο χώμος. Δεν μπορείς να απαντήσει ο Στρατομήτρος. Μητράτος οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Και πήρε ο Περδικάρης από τα δεξιά σε μια δύσκολη προσπάθεια. Είναι άθεκτη, Στρατομήτρος τώρα κατεβάζει. Στα επιστροφές γρήγορα στην άμυνα ο προπονητής του Αριστείου, Γεωργίου. Την μπάλα τώρα στον Παπαζαχαρίου, εκτελεί για τρεις εκείνος άστοχα. Φιλιππόπουλος αφήνει στον Δημητράτο. 43 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Παούρης θέλει να πάει κοντά, δυσκολεύεται από την άμυνα, αλλά θα έρθει λίγα το καλάθι, 19-15. Και πάλι ο Παούρης χτυπάει στην επίθεση για τον Αριστείο, ο οποίος βρίσκεται στο συν 4 τώρα. Γεωργίου. Όλοι πέφτουν στον Pacers στην περιφέρεια. Παλάσκας αυτή στον Γεωργίου, 5 δευτερόλεπτα. Γυρίζει εκείνος και φτωχεί, 19-17. Δευτερόλεπτα, σταματάει ο χρόνος για το φαουλ που έγινε στον Δημητράτο. 4 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Δημητράτος θα εκτελέσει για 3. Η μπάλα καταλήγει εκτός και φτάνουμε έτσι στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να γράφει 19-17 υπέρ του Αριστείου. Thank you.
πήγαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τον Δημητράτο να θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν τα καταφέρνει εκεί κόντρα σε δύο αντιπάλους. Παλάσκας, ο Σχέτας θα εκτελέσει για τρεις σε μια γρήγορη επίθεση των Iguana Pacers, οι οποίοι θα περάσουν μπροστά με 19-20. Τζίγκος στον Δημητράτο. Την πάσα εκείνος βρήκε τον Τζίγκο, ο οποίος θα τελειώσει καλά τη φάση για το 21-20. Και πάλι μπροστά ο Αριστέος. Ξεχάστηκε η άμυνα του Αριστέου εδώ. Ο Ανδριώτης χτύπησε σαν την Αλεπού, 21-22. Δημητράτος. Έγινε το κλέψιμο από τον Γεωργίου. Στρατομήτρος, τρίποντος στον εχνιδιασμό, αστοχόμος. Περδικάρης, παίρνει στον Δημητράτο. Πάσα του παρακινδυνευμένη, αλλά δεν θα γίνει το λάθος τελικά. Δίκος από τα δεξιά, θα στοχίσει. Κατοχή παραμένει στα χέρια του Αριστεού, όμως παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών των Iguana Pacers. Φαουλ στην επαναφορά. Λυπόπουλος. Το πέρασε η πάση για τον Ψημίτη. 3 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τον Αριστέο. Πρέπει να γίνει μια γρήγορη επίθεση. Τζίγκος πήρε. Θα εκτελέσει το 1 δευτερόλεπτο. Μπάλα airball. Γεωργίου έχει βρει. Έχει δει ότι μπροστά έχει φύγει ο Στρατομήτρος. Και εκείνος ανενόχλητος θα κάνει το 21-24. Παούρης πήρε και θέλει να αποστάρει. Γυρίζει και εκτελεί για δύο εύστοχα. 23-24. Πολύ καλή γέννηση από τον Παούρη. Στρατομήτρος για τρεις. Θα ρωτήσω αν μόνος το χάσε. Παούρης τώρα ανεβάζει ταχύτητα και κατεβάζει. Έχει μπροστά του μόνο τον Στρατομήτρο. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Νέο τρίποντο, άστοχο και αυτό και πάλι από τον Στρατομήτρο, ο οποίος και τις δύο φορές επέλεξε να πάρει ένα γρήγορο σουτ πίσω από τα 6.75. Δεν του βγήκε ούτε τώρα, ενώ έγινε και το φάουλ στην συνέχεια. Κατοχή είναι για τους Pacers. Γεωργίου. Ακόμα ένα σουτ για τρεις πόντους. Αστοχό όμως και αυτό. Παούρης στον Ψημίτη. Από κοντά αυτός δεν θα φέρει τους δύο πόντους. Παούρης είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία και για το 25-24. Ο Σχέτας παίρνει το σκρίν από τον Αντριώτη. Πάσα έφτασε στον Στρατομήτρο. Όχι, δεν θα έρθει το καλάθι. Άτυχε εδώ πέφτει στον Pacers. Μπαλακύλη στο Στεφάνι και κατέληξε εκτός. Φιλιππόπουλος, δίχως δεύτερη σκέψη, θα πάρει το σουτ και πολύ καλά κάνει. 28-24. Ο Σχέτας κατεβάζει. Γεωργίου του δίνει και πάλι. Στρατομήτρος από κοντά δεν μπορεί. Δημητράτος δείχνει την κινήση, θέλει να κάνουν στην παίκτες του. Παούρης πάει κοντά για να του δώσει το σκριν. Θα
παίξει τώρα με τον Παούρη και εκείνος δεν έχει καμία δυσκολία για το 3-24. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει το μάτς ο Παούρης, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στην επίθεση του Αριστείου. Γεωργίου πάει στο 1-1 με τον Φιλιππόπουλο και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τον Αριστείο, όπως πρώτο επίσης είναι και για τον Φιλιππόπουλο. Πάσα δεν ήταν καλή του Γεωργίου, δεν μπόρεσε να την πάρει από Βαζαχαρίου. Φιλιππόπουλος έχει φύγει μπροστά. Τον άγχος όμως εκεί που ερχόταν με φόρα ο Γεωργίου και το έχασε τελικά. Στο Δομήτρος, άστοχο το σούτ, ανανεώνει ο Ανδριώτης. Μοσχέτας πιεζόμενος, Γεωργίου εκεί ήταν ξεχασμένος, πήρε το επιθετικό rebound και πέτυχε και το καλάθι. 30-26. Διαχείρος Γεωργίου, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο και στο χέρι του. Παλάσκας επιστρέφει το μάτς από την πλευρά των Pacers, ενώ από την πλευρά του Αριστείου θα περάσει ο Περδικάρης. Τέσσερα και 48 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Δημητράτος για τον Αριστείο. Δίκος, ωραία, έφτασε η πάσα στον Περδικάρη για το 32-26. Πολύ καλή επίθεση εδώ από την πλευρά του Αριστείου. Συνεργάστηκαν άψογα οι παίκτες των γηπεδούχων, οι οποίοι βρίσκονται στη συνέχεια αυτή τη στιγμή. Ανδριώτης από τα δεξιά θα πάρει το σουτ. Βαλάει, καταλήγει και πάνω από το ταμπλό. Θα μείνει ευκαιρία εδώ από τους Pacers για να μειώσουν. Μητράτος. Πάνω του είναι ο Παλάσκας. Δημητράτος εκτελεί για τρεις. Όχι όμως. Δεν θα έρθει με τρεις πόντι. Παλάσκας με φόρα, δεν τελειώνει καλά τη φάση, Παούρης είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Περδικάρης με φόρο μπροστά του, τώρα σταματάει για να αφήσει στον Δημητράτο. Παούρης ψάχνει συμπαίκτη, πήρε ο Ψημίτης. Έχει μπροστά τον Ανδριώτη, δεν ξέρω αν προλάβει, όχι, δεν προλάβει να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του Έγκαιρα. Έληξε ο χρόνος επίθεσης, πέρασαν εκπέτα λεπτή αυτή η ευκαιρία. Αυτή η επίθεση για τον Αριστείο, Δημητράτος στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Τούντας, ο οποίος επέστρεψε το μάτς, ενώ είναι η ώρα ώστε ο Γιώργιου να πάρει κάποιες ανάσεις για τους Pacers. Γιάννοπουλος πέρασε το παρκέ στην θέση του. Το σουτ του Στρωτομήτρου. Ο Περδικάρης αφήνει στον Τούντα. Τούντας παίρνει το σκρίν από τον Ψημίτη. Παούρης ζητάει και ο Τσίγκος δεξιά. Η μπάλα αφήνει. Η μπάλα πάει στον Τούντα. 4 δευτερόλεπτα για τον Αριστείο. 3-2. Στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει ο Τσίγκος, ο οποίος θα στοχίσει. Παλάσκας. Ζαχαρίου στο Μοσχέτα. 2-40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μοσχέτας θα κερδίσει το φάουλ από τον Περδικάρη. Ο Παζαχαρίου θα το πάρει από τη γωνία και θα το βάλει. Τρίποντο τώρα για τους Pacers, ο Στρωτομήτρος ήταν, με συγχωρείτε. Και οι φιλοξενούμενοι μειώνουν σε 32-29, ενώ έχουμε και time out από την πλευρά του Αριστείου. Μόλις 3 πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες, 2,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, 32-29 το σκορ. Αριστείο στην επίθεση, με τον Τούντα. Αφήνει στον Γκίνι.
Γκίνη, ο οποίος έχει περάσει ξανά στο παρκέ. Μαρτυρίες από την πλευρά του Αριστεύου ότι μέτραει το καλάθι. Ο ρέφερι λέει ότι έχει γίνει χαμηλά η παράβαση. Στην επαναφορά οι γηπεδούχοι. Παίρνει ο Γκίνη. Κάνει το βήμα πίσω για να αποφύγει τον Γεωργίου. Πάσα δεν είναι καλή για τον Ψημίτη. Τζίγκος φτάνει κοντά, πιεζόμενος δεν τα καταφέρνει. Γεωργίου μαζεύει. Παλάσκας. Γεωργίου στον στρώτο μήτρο, το αφήνει ξανά εκείνος, συνεργάζονται οι δυο τους. Μπάλα στον Γιαννόπουλο τώρα. Και θα κερδίσει το φάουλο από τον Περδικάρη. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό του Αριστείου. Στη γραμμή τώρα ο Γιαννόπουλος. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια, δεν αλλάζει στην 32-29. Δημητράτος ετοιμάζεται να επιστρέψει το μάτς από τον Αριστείο. Αυτό δεν θα συμβεί τώρα, καθώς αστοχή και στην δεύτερη ο Γιαννόπουλος. Γκίνη. Ωραία περιστροφή, δεν θα έρθει το καλάθι. Ωστόσο η κίνηση του Γκίνη ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Μαζαχαρίου κρατάει, θέλει να κατεβάσει, πιέζεται από τον Περδικάρη. Παλάσκας. Σκαστή πάσα για τον Στρατομήτρο. Ο Μαζαχαρίου προσποιείται, αποφεύγει τον αντίπαλό του και εκτελεί για 3. 32-32. Όλα τα λεφτά ήταν η σκέψη του Παπαζαχαρίου για να αποφύγει την πίεση του Περδικάρη. Και συνέχεια ήταν κάποιος και η εκτέλεση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί από κοντά. Ενώ συνέχεια θα κάνει και το φάουλ στον Γιαννόπουλο. Αλλαγή τώρα με Δημητράτο και Φιλιππόπουλο να επιστρέφουν στο μάτς. Ψημίτης διατούντας τον πάγκο. Γεωργίου στον Στρατομήτρο. Και πάλι Γεωργίου. Φιλιππόπουλος είναι πάνω του. Θα εκτελέσει τελικά για τρεις εκείνος. Δεν το βάζει. Η μπάλα όμως συστημένη ξανά στα δικά του χέρια. Παζαχαρίου στον Στρατομήτρο. Γιαννόπουλος τώρα σειρά του να εκτελέσει για τρεις. Νέο επιθετικό rebound. Νέο 14 για τους Spacers. Παζαχαρίου στα 8 δευτερόλεπτα. Το Μήτρος ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, θα έρθει όμως ακόμα ένα rebound, 8 δευτερόλεπτα όλα για τους Spacers. Γιαννόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Παλάσκας κολλημένος πάνω του αντιπαλός του. Ακόμα ένα στο φωτουκά από τους φιλοξενούμενους. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να γράφει 32-32. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο μας βρίσκει στην ισοπαλία 32-32. Δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας με τον Αριστείο να εξαρχεί στα χέρια του την πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρονού. Φιλιππόπουλος από κοντά με ωραία κίνηση θα κάνει το 34-32. Το βάζουμε λοιπόν για τους γηπεδούχους. Ο Παλάσκας περνάει στη Μοσχέτα. Αρχίσει εκείνος υπό την πίεση του Δημητράτου, ο οποίος θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Πέρασε η πάσα, ήρθε και το καλάθι από τον Γκίνη, ο οποίος δείχνει το συμπαίκτη του για την πολύ όμορφη ασίστ που του έδωσε. 36-32. Θεοδομήτρος προς τα μέσα, στο Χ, Γιαννόπουλος είναι εκεί. Αρκετά επιθετικά rebound σήμερα. Μέχρι στιγμής από τους Pacers, οι οποίοι έχουν ανανεώσει αρκετές προσπάθειές τους. Ενώ ο Γεωργίου αστοχεί στο τρίποντο.
Νητράτος αφήνει στον Φιλιππόπουλο. Θα εκτελέσει γιατρής εκείνος, βρίσκει σίδερο η Μπαλαγκίνη. Φιλιππόπουλος στον Παούρη. Πέναντι τέχει στον Στρατομήτρο. Φιλιππόπουλος θα πάρει την εκτέλεση από τα δεξιά. Δεν ήρθε το καλά του, παραμένει το 36-32. Παλάσκας παίζει με τον Γιαννόπουλο. Ποιος βρίσκεται στη γωνία. Μαγκή Φιλιππόπουλος για βοήθεια στην άμυνα. Κάτι που επέτρεψε στον Αριστείο να κλέψει. Δημητράτος στον εφνιδιασμό. Δεν θα έρθει το καλάθι, δεν θα έρθει και το φάουλ. Μοσχέτας. Τον Παλάσκα από εκεί στον Γιαννόπουλο. Απέναντι από τον Φιλιππόπουλο Γιαννόπουλος. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Βγαίνει ακόμα μια άμυνα από τους γηπεδούχους. Η οποία είναι τώρα στην επίθεση με τον Παούρη. Αστοχή εκείνος, ηρεμία ζητάει ο κόουτς του Αριστείου. Μοσχέτας, γρήγορο τρίποντο, γρήγορη εκτέλεση, 36-35. Στο μείον ένα οι Ιντιάνα Πέισερς. Δημητράτος, Φιλιππόπουλος προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση από τον Γεωργίου. Μπάλα στον Γίνη τώρα. Πάει προς τα μέσα, καλή άμυνα από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος αφαίνει μόλις 4 δευτερόλεπτα στην κατοχή του Αριστείου. Δημητράτος φέρνει και εκτελεί αμέσως. Μπάλα στο σίδερο. Παλάσκας, 2-2. Μοσχέτας σταματάει στο τρίποντο για να εκτελέσει. Ανενόχλητος εκεί ο Παλάσκας, ο οποίος όμως θα το χάσει κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, ενώ σταματάει η δράση για φάουλ του Γιαννόπουλου στον Δημητρατό. Παλάσκας εκεί βρέθηκε ξεχασμένος από την αντιπαλή άμυνα, όμως δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του και να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Παουρίζει με πλάι, έχει βάλει πλάτη τον Γιαννόπουλο και εκείνος όλου κάνει το φάουλ. Αυτός ο Παουρίζης είχε πάρει φορά και έβαζε προς τα μέσα τον αντιπαλό του. Πλησίαζε στην αντιπαλή ρακέτα, γίνει στην επαναφορά. Λυκόπουλος στον Δημητράτο. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση του Αριστείου. Δημητράτος με Παλάσκα τον πέρασε και έφτασε μέχρι μέσα, αλλά είχε χάσει την ισορροπία του και αυτό του έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα στο τελείωμα. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει κάτι εκεί. Ο Δημητράτος, ο οποίος παράμενει στο παρκέ τώρα, θα σηκωθεί με βοήθεια από τον συμπαίκτη και τον Μοσχέτα. Συνέχεια στο μάτς λοιπόν. Στρατομήτρος θα το πάρει το σουτ. Δεν θα καταλήξει το σκαλαφί η μπάλα. Παούρης και Δημητράτος πήγαν να μπερδευτούν εκεί, αλλά ο Δημητράτος τελικά καθάρισε το rebound. Και αφήνει τώρα στον Φιλιππόπουλο, που δείξει λάθος στον Γεωργίου και κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 από τους Pacers. Φιλιππόπουλος στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Εκτελεί και την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Παραμένει το 36-35. Γεωργίου. Σταυρωτές. Μπάλα στον Παλάσκα. Πολύ δυνατό το σούτ. Μια ευκαιρία με Στρατομήτρο. Άτυχος εδώ. Κύλησε η μπάλα στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Παούρης στον εφηδιασμό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Γκίνη ήταν. 38-35. Προβάδισμα τριών ποντών τώρα για τον Αριστείο.
Ότι δεν έκανε νωρίτερα αυτό το Μήτρος, το έκανε τώρα ο Γκίνη. Πολύ ωραία η πάσα του Γεωργιού, έφτασε η μπάλα στον πρώτο Μήτρο, ο οποίος θα μειώσει σε 38-37. Μητράτος. Πάει κοντά. Φιλιππόπουλος με χώρο και χρόνο. Μακρινό επιθετικό rebound του Παούρη. Πάσα πίσω από την πλάτη. Γκίνη. Με 9 δευτερόλεπτα. Μπαλά στον Φιλιππόπουλο. Τζίγκος. Γκίνη προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Παλάσκας. Παίζει με τον Μοσχέτα. Μπαλά φτάνει ξανά στον Μοσχέτα. Γεωργίου. Πέρασε η πάσα του, δεν ήρθε το καλάθι από τον Μοσχέτα. Παούρης τώρα, ο οποίος φορμά προς την αντίπαλη ρακέτα. Παίνει και πάλι. Παίζει κόντρα στον Γεωργίου, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Κλέψουμε εδώ και προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους Iguana Pacers, οι οποίοι θα πάρουν το προβάδισμα με 38-39. Ενώ έχουμε και το time out από την πλευρά του Αριστερού. Έγινε και επαναφορά, 4 και 10 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Iguana Pacers να βγάζουν αντίδραση και να παίρνουν το προβάδισμα τώρα με 38-39. Δημητράτος. Μπαλά στον Γκίνη, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. 41-39. Διαχειρός Γκίνη. Μακρινή πάσα για τον Στρατομήτρο. Σύριγμα για φάουλ. Μοσχέτα στην επαναφορά. Στρατομήτρος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν θα μπει στο καλά την μπάλα. Δημητράτος βλέπει την κίνηση του Παούρη, ο οποίος έχει φύγει μπροστά. Τον ακολουθεί ο Στρατομήτρος. Τον αγχώνει κάπως εκεί και τελικά θα το χάσει ο παίκτης του Αριστεού. Γεωργίου. Πάνω του ο Τζίκος. Κάνει το βήμα πίσω ο Γεωργίου, εκτελεί για 2. Μοσχέτας παλεύει για το επιθετικό rebound. Τελικά που θα καταλήξει η μπάλα, σώζει την κατάσταση. Ο Γκίνη, ο οποίος σκυπάει προς τα μέσα. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δοθεί, με συγχωρείτε. Ο Στενάχη, ο Παούρης θα πάρει το τρίποντο. Ήταν κακό το σουτ, κατοχή τώρα περνάει στα χέρια των Pacers, αν εκμεταλλευτεί εδώ η ευκαιρία του Αριστεού. Στο μάτς επιστρέφει ο Τούντας. Ο Παούρης θα καθίσει να πάρει κάποιες ανάσες. Ανδριώτης. Μοσχέτας αφήνει στον Στρατομήτρο. Μοσχέτας, ο οποίος έχει φτάσει κοντά, δεν βρίσκει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τούντας καθαρίζει και αφήνει στον Δημητράτο. Δημητράτος στην οργάνωση αυτής της επίθεσης. Ανδριώτης τώρα έχει γη πάνω του έπειτα από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Γεωργίου έχει μείνει πάνω στον Τζίγκο. Δημητράτος αφήνει έξω, ο Γκίνη το έβαλε από εκεί νωρίτερα. Όχι όμως και τώρα, Γεωργίου πήρε το rebound. Γρήγορα το κέντρο. Με καταδιώκουν οι παίκτες του Αριστεού και τον σταματάει με φάουλο Τζίγκος. Γεωργίου. Παίζει με τον Μοσχέτα. Βγαίνει έξω εκείνος και θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. 41-42 και πάλι το προβάδισμα στα χέρια τον Iguana Pacers. Τούντας. Δίκος.
Παίρνει και το φάουλο από τον Ανδριώτη, ο οποίος διαφώνει με την απόφαση του ρέφερι. Σταύρος τώρα θα επιστρέψει γρήγορα στο μάτς. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ. Θα περάσει τελικά ο Τζίγκος. Τώρα κατάλαβα ότι θα πρέπει να καθίσει στον πάγκο. Λιπόπουλος στην επαναφορά. Δημητράτος πήρε. Αυτός βγήκε μπροστά από τον Παπαζαχαρίου. Και κερδίζει και το φάουλ. Το οποίο είναι και βολές, καθώς συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά από την πλευρά των Ιμπάνα Pacers. Έτσι κάθε φάουλ των φιλοξενούμενων από εδώ και πέρα, σε τελευταίο 1.46 υπογωμένη, θα είναι βολές. Μέσα η πρώτη. 42-42. Ο Δημητράτος εκτελεί και την δεύτερη, 43-42. Ο Αριστεός επανάκτα το προβάδισμα. Ο Δημητράτος θα καθίσει τον παγκό μετά τις δύο εύστοχες βολές του. Σε θέση του ο Περδικάρης. Ο Σκέτας. Στο Μήτρος. Ο Ανδρέας έπισε την rebound. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Ο Σκέτας έχει μείνει μόνος του όμως τώρα. Αλλά δεν τιμωρεί την αντίπαλη άμυνα. Ντούντας. Ρίχνει ταχύτητα. Αφήνει στον Φιλιππόπουλο. Εκείνος παίζει με τον Γκίνι. Έχει και επιλογή στη γωνία τον Περδικάρη. Τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον. Τρίποντο του Περδικάρη, ο οποίος εκτελεί 46-42. Βγήκε η πάσα εκεί στη γωνία. Έμεινε ανενόχλητος ο Περδικάρης, που φέρνει την ομάδα του πλέον στο συν 4. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γεωργίου με βήμα πίσω, πολύ δύσκολο καλάθι αλλά και πολύ όμορφο επίσης, 46-44. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον παίκτη των Pacers. Κουντάς στον Γκίνι. Γκίνι αφήνει στον Παούρη. Ανάμεσα από τρεις εκείνος βρήκε τον χώρο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 48-44. Μία επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Επίθεση 17 δευτερολέπτων τώρα. Τσεκάρει το ρολόι ο Γεωργίου. Τους κρατάει, περιμένει να περάσουν κάποια δευτερόλεπτα. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση Γεωργίου. Σταματιέται με φάουλ, δεν ξέρω αν έχει, είναι χαμηλά ή ψηλά. Έχουμε βολές τελικά για τον Γεωργίου, ψηλά έχει γίνει η παράβαση. Στα 4,3 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Τα λέγει και με τον Γκίνι, δώσαν και τα χέρια δυο τους, οι δύο πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη φάση. Έξω η πρώτη βολή από τον Γεωργίου. Μέσα η δεύτερη, 48-45. Μπάλα στον Γκίνι, ο οποίος πάτησε γραμμή όμως. Λάθος εδώ από τον Αριστείο που αφήνει μια τελευταία προσπάθεια στους Ιγουάνα Pacers. Προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει στο 1,3 που απομένει. Έχουν και φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, αυτό φωνάζει ο Κότζε Μένεγας. Μοσχέτας εκεί. Θα πάρει ένα σουτ της απελπισίας. Φινάλι λοιπόν και ο τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 48-45. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Με μια απόσταση τριών πόντων να χωρίσει τους δύο αντιπάλους. 48-45 το σκορ υπέρ του Αριστείου. Στο Μήτρος βγήκε δυναμικά προς τα μέσα, δεν καταφέρει να φέρει τις δύο πόντους για την ομάδα του. Δημητράτος, καστή πάσα πέρασε για τον
για τον Παούρη. Θα τελειώσει την σκαλιάτη φάση 50-45. Παλασκάς. Γιαννόπουλος πάει από τα αριστερά. Ο Χασαχαρίου στην εκτέλεση για τρεις. Παούρης μαζεύει. Μπάλα στον Γκίνη και από εκεί στον Δημητράτο, ο οποίος είναι ο κλασικός παίκτης που οργανώνει απόψε τις επιθέσεις του Αριστείου. Τώρα δείχνει ότι θέλει να δει κίνηση από τον Τζίκο. Πάει από τα δεξιά και τελειώνει καλά τη φάση 52-45. Νωρίτερα δημιούργησε την φάση για το καλάθι Δημητράτος, τώρα από δημιουργικός έγινε εκτελεστής για το σύν 7 του Αριστείου. Γεωργίου κέρδισε το φαουλ από τον Τζίγκο. Και έχουμε βολές για τον παίχτη των Iguana Pacers. Νωρίτερα έβαλε μία στις δύο στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Τώρα θα ευστοχεί στην πρώτη, 52-46. Κάνει τη δεύτερη τώρα, ξανά μία στις δύο από τον Γεωργίου. Παούλς αφήνει στον Δημητράτο. Πέρασε εκείνος και βρήκε την πάση για τον Τζίγκο. Αδύνατη πλευρά για Φιλιππόπουλο, ήταν χαμηλή η πάσα, δεν μπόρεσε να γίνει αποδέκτης εκείνος. Έγινε το λάθος από τον Αριστείο. Γεωργίου τράβηξε πάνω του δύο παίκτες, Γιαννόπουλος. Κέρδισε το φαουλ από τον Τζίγκο, ο οποίος έφαγε την προσποίηση. Πήδηξε με δύναμη και πρέπει να βρει και στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Δεν έχει χτυπήσει κανένας πάλι καλά. Ο Τζίγκος τώρα θα περάσει εκτός στην θέση του ο Ψημίτης. Γεωργίου. Φαουλ του Ψημίτη, χαμηλά έχει γίνει. Να μετράει στη συνέχεια ότι έγινε από τον παίκτη των Pacers. Τρίτο ομαδικό, νωρίς για τους γηπεδούχους. Γεωργίου άφησε στον Παλάσκα, δεν εκμεταλλεύτηκε την πάση εκείνος. Δημητράτος, φτάνει κοντά, ωραία κίνηση αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Γίνει και πάλι στον Δημητράτο, από πιο μακριά τώρα ο Δημητράτος. Θέλησε να εκτελέσει, δεν άρεσε αυτή η επιλογή στον προπονητή του, ενώ ήρθε και το καλάθι. Για το 52-48 από τον Παλάσκα, από τον Στρωτομήτρο, με συγχωρείτε. Παούρης. Άστοχη προσπάθειά του. Γεωργίου. Πάει κόντρα σε όλους. Προσπίση του Γιαννόπουλου. Φάουλ από τον Ψημίτη. Σφύριγμα και time out από την μεριά του Αριστείου. Στη γραμμή τώρα ο Γιαννόπουλος. Θα βάλει μέσα την πρώτη, 52-49. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη. Ξανά η διαφορά μειώνεται στους δύο πόντους, 52-50, 7-28 για το τέλος. Παούρης πέρα στο κέντρο, άφησε στον Δημητράτο. Λιπόπουλος δίνει το screen. Ψημίτης στον Δημητράτο. Πάνω του τώρα και ο Παπαζαχαρίου. Παούρης θα πάρει την εκτέλεση στο 1 δευτερόλεπτο. Υγεία άμυνα για τους Pacers, οι οποίοι μπορούν είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά. Γεωργίου κρατάει. Ο Παζαχαρίου στον Μοσχέτα προσποιείται για να εκτελέσει για 2, δεν το βάζει. Μητράτος
γίνει αφήνει στον Φιλιππόπουλο, γίνει πάνω του Γεωργίου. Φιλιππόπουλος πάει να δώσει το σκριν στον συμπαίκτη του. Παούρης θα εκτελέσει ξανά για τρεις, ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο για τον Αριστείο. Και το 52-50 παραμένει και πάλι οι Iguana Bases μπορούν να πάρουν ακόμα και το προβάδισμα στο μάτς. Το Μήτρος δεν μπορείς να εκτελέσει, θα το κάνει όμως Σκέτας πίσω από τα 6.75 και θα βάλει μπροστά την ομάδα του 52-53 με μια εκτέλεση πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Συν ένα τώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν τα παρατάνε στο μάτς. Γίνει. Φτάνει κοντά, μπαλαστράφησε στον Παούρη, ο οποίος κάνει παράβαση τριών δευτερολέπτων. Έχουν βρει σκούρα στις τελευταίες επιθέσεις οι παίχτες του Αριστείου. Δυσκολεύονται αρκετά επιθετικά, ενώ από την άλλη το momentum τίνει να γύρει προς την πλευρά των Iguana Pacers. Γεωργίου κερδίζει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Συμπληρώθηκαν κάνουν μάλιστα και τα πέντε ομαδικά του Αριστείου, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα των γηπεδούχων θα είναι βολές για τους φιλοξενούμενους σε αυτά τα τελευταία 5,5 λεπτά που απομένουν στο μάτς. Έξω η πρώτη. Γεωργίου εκτελεί και την δεύτερη, μέσα αυτή, 52-54. Συν 2 για τους Pacers. Ο Μητράτος έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε όμως να φέρει τους δύο πόντους για τον Αριστείο. Γεωργίου, ο οποίος διανύει όλο το γήπεδο, αφήνει στο στρώτο ο Μήτρο, καλάθι και φάουλ. Πήρε εκεί σχεδόν έτοιμο καλάθι από τον Γεωργίου, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Και ο Θεοδομήτρος επίσης θα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή, καθώς έχει στείλει ήδη στο συν 4 την ομάδα του. Αυτό μπορεί να γίνει και συν 5. Μέσα και η βολή, 52-57 πλέον. Κάρις δεν πέρασε η πάσα του, έγινε το κλέψιμο. Θεοδομήτρος τον Γεωργίου. Καλή αντίδραση από τον Δημητράτο, ο οποίος πετάει εκτός την μπάλα. Εμπόδισε αυτή την επίθεση των αντιπάλων του να εξελιχθεί. Βαζαχαρίου, ο Σχέτας. Δεν πήρε το σουτ, αλλά πάει κοντά τώρα. Με τον Γεωργίου, με το δεξί δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Παπαζαχαρίου όμως, ο Γιαννόπουλος με συγχωρείτε, ανανεώνει την επίθεση. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο επίθεσης. 5-4 Μοσχέτας, νομίζω θα πάρει το σούτ, αυτό θα κάνει. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, όμως θα γίνει αυτό στην συνέχεια. Με την δεύτερη ευκαιρία του Στρωτομήτρου, 52-59. Η Iguana Pacers πλέον σε απόσταση 7 πόντων. Δημητράτος, Κυρογκίνη, πέρασε από τον αντιπαλό του, αυτός τον Φιλιππόπουλο, από την κορυφή εκείνος θα στοχίσει στο συν 3 πόντων. Αρθμητικό πλεονέκτημα τώρα μπροστά για τους Pacers, οι οποίοι θα πάνε σε ένα γρήγορο τρίποντο. Στρωτόπουλος το νιώσε, το πήρε και το έβαλε, 52-62 πλέον, διαχειρό Στρωτόπουλου. Οι Iguana Pacers φτάνουν την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Μητράτος. Θα πετύχει το καλάθι, 54-62 πνοή για τους γηπεδούχους. 3-20 για το τέλος. Γεωργίου έχασε την μπάλα. Δεν γίνεται το φάουλ, 4-2.
Παούρης πήγε μόνος του, αλλά το έχασε. Φιλιππόπουλος θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Ο Γκίνι ήταν στην αρχή, με συγχωρείτε. Πώς το έχισε στην πρώτη προσπάθεια. Ωστόσο στην συνέχεια ήρθε ο Φιλιππόπουλος για να διορθώσει κάπως την κατάσταση. Να φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του και να έχει για δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Στην βολή Γεωργίου πιέστηκε, βρήκε όμως την πάσα για τον Γιαννόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ έπειτα από την πίεση από δύο αντιπάλους. Στο παρκέ τώρα και ο Στρατομήτρος, ο οποίος βρήκε την πάσα για τον Μοσχέτα. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο εκείνος πήρε το σουτ, δεν το έβαλε όμως. Μα για το rebound που βγάζει νικητές τους Pacers, οι οποίοι πήραν ακόμα ένα επιθετικό rebound στο σημερινό μάτς. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Γιαννόπουλος γυρίζει, στα 2 δευτερόλεπτα θα κερδίσει το φάουλ από τον Γκίνι. Παούρης τώρα θα επιστρέψει στο μάτς. Φέρει την θέση του Φιλιππόπουλου. Μέσα η πρώτη από τον Γιαννόπουλο. 56-63. Μέσα και η δεύτερη. 56-64. 2-2. 2-2 από τον Γιαννόπουλο. 2-20 ακόμα για το τέλος. Και ο Αριστέος ψάχνει να βρει αντίδραση. Ενώ η κλεψίδρα δείχνει να αδειάζει. Παούρης με το δεξί, δεν είναι καλό το τελείωμα. Ο Πατσαχαρίου τον Στρατομήτρο θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Βρίσκει σίδερο Γεωργίου ακόμα μία φορά που ο Αριστέος αδυνατεί να καθαρίσει την φάση με ένα αμυντικό rebound. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Μοσχέτας, 2-1, πιεζόμενος, θα στοχίσει. Ενώ η κατοχή παραμένει στους Iguana Pacers. Τελικά διορθώνουν την απόφαση τους οι διαιτητές και η κατοχή περνάει στον Αριστέο, καθώς είχε τελειώσει ο χρόνος επίθεσης πριν ο παίχτης του Αριστέου πιάσει την μπάλα στο rebound. Έτσι λοιπόν θεωρητικά τελείωσε ο χρόνος επίθεσης των Iguana Pacers. Δημητράτος από τα δεξιά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 58-64. Μοσχέτας παίζει με τον Στρατομήτρο. Γεωργίου φύγει ξανά στον Στρατομήτρο. Μοσχέτας με 5 δευτερόλεπτα τώρα οι Pacers. Θα έρθει το τρίποντο, αλλά όχι. Και η τρισπόντιο από τον Στρατομήτρο. Δημητράτος τώρα, σκαστή πάσα για τον Τούντα. Έχασε την ισορροπία του εκείνος. Θα μείνει ευκαιρία εδώ στον γηπεδούχον. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννόπουλος αφήνει στον Παπαζαχαρίου, δεν υπάρχει λόγος για αφήνει τώρα από τους Pacers. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γεωργίου θέλει να πλησιάσει κοντά. Κερδίζει το φάουλ από τον Παούρη. Και έχουμε και δύο βολές, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Θα χάσει την πρώτη ο Γεωργίου. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Μέσα αυτή. 58-65.
Ναι, έχουμε και time out για τον Αριστεό. .3 στο ρολόι, 58-65 το σκορ. Στο σύννεφτα βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Guana Pacers. Ενώ ο Αριστεός που βρίσκεται τώρα στην επίθεση θέλει να παίξει την τελευταία του ζαριά. Ο Μητράτος. Έγινε το λάθος και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους. Δεν ξέρω αν έχει γίνει φάουλ ή αν ήταν καθαρό το κόψιμο του Δημητρώτου, ναι. Στην επαναφορά πάει μπάλα. 28,7. Γιαννόπουλος. Είναι στον Στρώτα ο Μήτρο. Πιέση τώρα από τους γηπεδούχους. Με πως μπορούσε και κάνουν το κλέψιμο, Γεωργίου. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα στο μάτς. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Pacers. Μπάλα στο Μοσχέτα για να πάρει το μακρινό τρίποντο. Δεν θα μπει το καλάθι. 6,1, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω πως θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλι λοιπόν στο μάτς. Νίκη για τους Guana Pacers, οι οποίοι θα κάνουν το 2-1 στον όμιλο, ενώ από την άλλη ο Αριστεός θα γνωρίσει την δεύτερη ήττα του και θα πέσει στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το Μαζαράκι. Αριστεός Guana Pacers, 58-65.